Στην κορυφή της λίστας με τα υποψήφια θύματα των απατεώνων βρίσκονται ηλικιωμένοι συμπολίτες μας. Αν ήταν στο νοσοκομείο η γυναίκα μου και όταν γύριζα είχαν κλέψει το σπίτι, το είχαν ανοίξει το σπίτι, είχαν κλέψει κανένα χιλιάρι που είχαν μέσα και τα ρούχα, το είχαν κάνει άνω κάτω το σπίτι, τα είχαν ρημάξει όλα. Κοιμάσαι ποτέ, αμπάρες βάζουμε στο σπίτι μέσα, σίδερα βάζουμε, καρέκλες βάζουμε, τα πάντα κάνουμε ό,τι μπορούμε, κάνουμε το νου μας. Με το παραμικρό, αν και τίποτα κάνω εγώ μεγάλος άνθρωπος, με το παραμικρό σηκώνομαι απάνω και... Ναι. Ήρθαν και χτυπήσαν την πόρτα, ξέρω εγώ, και κάνω τσέλο, Γιώργη, έλα εδώ να σε γυρεύουν. Και κάποιος σου λέει, έχει μέσα, άλλο έχει μέσα, ξέρω εγώ, σώματα. Έλα, του λέω αμέσως. Και σπάει, και κάνει τσέλο, πώς θα πάει να δει τον Κωνσταντίνο, λέει, και σπάσα κάτω και φύγε. Τώρα, πού παιδί μου, που τρέμεις. Αφού εμείς φοβόμαστε, μόλις ακούσαμε τίποτα οχλαγωγή, αλλά ο Πέτρο κλείσει την πόρτα. Φοβούμαστε, παιδί μου. Η συνήθεια των ηλικιωμένων να κρύβουν το κομπόδεμά τους εντός των σπιτιών τους, αλλά και το γεγονός πως στην πλειοψηφία τους μένουν μόνοι με το ηλικιωμένο τέρι τους, τους θέτει στην κορυφή της λίστας με τα υποψήφια θύματα. Έφυγε η γυναίκα μου να πάει στο φαρμακείο. Και την βλέπει αυτό και του λέει, πας, λέει η κυρία μου, λέει, τι θέλεις, λέει, απλά ρωτώ. Και έφυγε, ήρθαν εδώ πέρα, ανοίξαν το σπίτι, μπήκαν και πήραν 6.000 ευρώ και βρήκαμε όλα τα πράγματα κάτω. Ξέρω αυτή την ώρα αν είσαι κλέφτης ή αν δεν είσαι. Δεν το ξέρω, είμαι 100 χρονών, δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα, αυτό που γίνεται. Φοβούνται οι ανθρώποι, κλειδώνουν τις πόρτες και μας πάει να. Σήμερα, τη νύχτα, όλοι που είμαστε στο Μανασιγέρι, μας τρομάζομαι. Παρακολουθούν συνέχεια τους γέρους. Συνέχεια παρακολουθούν. Στο στόχαστρο, χωρίς κανέναν ενδιασμό, έχουν βάλει ανυπεράσπιστους ηλικιωμένους η κάθε λογής επιτίδη σε χωριά και πόλεις της Κρήτης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κλοπή που σημειώθηκε πριν από λίγες μέρες εις βάρος μιας 70χρονης γιαγιάς σε περιοχή του Ηρακλείου με πρωταγωνιστή έναν 37χρονο άνδρα. Ο δράστης εισέβαλε βραδινές ώρες στην οικία του ηλικιωμένου θύματος, κλέβοντας πολλές χιλιάδες ευρώ, αγγίζοντας μέχρι και τις 20.000, αλλά και χρυσαφικά. Αξία έως και 50.000 ευρώ. Στον δρόμο πέρι και μου λέει μπαμπά, τράκαρα. Λέω δεν πειράζει, τράκαρα. Και με σκότωσα ένα κοριτσάκι 12 χρονών. Και μου λέει τι λεφτά διαθέτεις. Κάτι αντιληφθήκα. Λέω ένα 500 έχω. Λέει για πίνα τα ξαναμετρήσα, πόσα είναι παραπάνω. Το κάμανε εμένα το ίδιο εδώ. Ναι, μου έτυχε να με παραπλανήσουν. Πήραν τηλέφωνο ότι το παιδί μου μπαμπά εχτύπησα και χτύπησα έναν άνθρωπο. Και αυτά ναι. Το αμάξι. Εμάξι του και καλά. Από κοντά πάντα και οι τηλεφωνικές απάτες. Άγνωστοι καλούν, λέγοντας για παράδειγμα ότι τάχα το παιδί τους προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, με τους ανυποψίαστους ηλικιωμένους να προστρέχουν προκειμένου να το ξεμπλέξουν.